χιλιάδες είναι περιπτώσεις γυναικών και κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα που ξεχωρίζουν για την ερευνητική τους δυναμική, για τις διακρίσεις και για τις επιτυχίες τους. Πιανόμαστε λοιπόν, μας έδωσε πάσα η Εύη Σπανού και θέλω λίγο να καταπιαστούμε και να ασχοληθούμε με αυτή τη Διεθνή Μέρα για τα Κορίτσια και τις Γυναίκες στην Επιστήμη και να συζητήσουμε με την κυρία Έλλια Ψηλάκη, καθηγήτρια της Σχολής Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Να την ευχαριστήσουμε και να την καλησπερίσουμε. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ πέρα βέβαια εκπροσωπώντας τις γυναίκες και όχι τα κορίτσια. Βέβαια. Εννοείται. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα βέβαια της κυρίας Ψηλάκη. Είχε συμπεριληφθεί στους 100 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως. Είναι χαρά, είναι τιμή μας. Ποιος ο ρόλος της γυναίκας λοιπόν στη σύγχρονη εποχή της επιστήμης? Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να στηρίξουμε τις γυναίκες νομίζω ότι γίνονται τα τελευταία από το 1970, είναι γύρω στα 50 χρόνια. Σωστά. Έχουν γίνει πολύ μικρά βήματα στο να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας επαγγελματικά. Δεν μιλάμε για επανάσταση, δηλαδή ο λόγος που είμαι εδώ δεν είναι για επανάσταση. Τώρα τα πλαίσια στα οποία συζητάμε αυτή τη Διεθνή ημέρα επιστήμης για γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι το πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Την προηγούμενη φορά νομίζω που ήμουν σε εσάς στην εκπομπή σας μιλούσα για βιώσιμη ανάπτυξη που αφαιρούσε τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στο νερό κυρίως με Σωστά. το οποίο ασχολούμαι. Μέσα σε αυτούς τα Ηνωμένα Έθνη στην Ατζέντα 2030 που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη ένας από τους 17 στόχους είναι και η ισότητα των φύλων. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι γυναίκες σε οποιαδήποτε επαγγελματικά, σε οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του πλανήτη, έτσι το ονομάζουν, ναι. και να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτόν τον μεγάλο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα, εάν και πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για αυτή την περίφημη ισότητα μεταξύ των γυναικών, έχουν γίνει δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα και δυστυχώς η πανδημία έχει ελαττώσει την ταχύτητα με την οποία μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα. Προφανώς για το επίπεδο στο οποίο είμαι εγώ τα πράγματα είναι συσσαγωγικά λίγο πιο, όχι εύκολα, αλλά λίγο πιο βατά. Ναι. Αλλά για τα νέα κορίτσια που μπαίνουν τώρα σε κομμάτια της επιστήμης παραμένουν τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Και αυτά πραγματικά είναι το ηλικιακό κομμάτι το οποίο πρέπει να στηρίξουμε όλες μας. Εγώ να δώσω ένα στοιχείο βέβαια, το 33% των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο η Εύη Σπανού το βρήκε το συγκεκριμένο στοιχείο πριν από λίγο, είναι γυναίκες. Ναι, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, προφανώς και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Απλά είναι για τις γυναίκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν σε αυτό το επίπεδο, σε ανώτερο επίπεδο. Όχι, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε. Ναι, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, δηλαδή παλαιότερα, ας πούμε γύρω στο 2010 και μετά αρχίσαν να μιλάνε για ποσόστοση γυναικών, το οποίο για μένα είναι άδικο. Δηλαδή λέγανε ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός γυναικών κάπου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν κάποια γυναίκα στοχεύει να διακριθεί. Ναι. Η διαδρομή ούτως ή άλλως είναι δύσκολη, άσχετα αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Αλλά όταν είσαι γυναίκα, τα εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα και πιο πολλά. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου αυτή η διαδρομή να προχωρήσει χωρίς εμπόδια για μία γυναίκα, για ένα κορίτσι, για μία έφηβη? Εντάξει, εκπροσωπείτε τις γυναίκες βέβαια. Νομίζω ότι θα γυρίσουμε πάλι για όλα τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε και εσείς ασχολείστε. Είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν στερεότυπα ουσιαστικά. Εγώ εκεί καταλήγω. Κοίταξε, επειδή εγώ έχω συνεργασίες με διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη, ανάλογα με πού μιλάω, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Άρα προφανώς τίθεται θέμα κοινωνίας ουσιαστικά πώς είναι δομημένη. Στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Στις μεσογειακές. Ναι, μεσογειακές χώρες. Έχουμε δρόμο. Έχουμε ακόμα δρόμο για να μπορέσουμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι όποιες γυναίκες βλέπετε που έχουν διακριθεί στην Ελλάδα είναι αρκετά αξιέπαινες. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό.
αλλά μέσα από την εκπαίδευση, δηλαδή από μικρές ηλικίες, εάν καταφέρουμε να βγάλουμε όλες αυτές τις ανισότητες, όχι μόνο ως προς τις γυναίκες, οποιαδήποτε φιλετική, οτιδήποτε συζητάμε, θα καταφέρουμε σταδιακά να φέρουμε την ισότητα των φύλων που λέμε. Τις ίσες ευκαιρίες, θα έλεγα. Δεν μιλάμε για ισότητα φύλων. Ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα πράγματα. Εσείς, κύριε Ψηλάκη, έχοντας διανύσει και μία εξαιρετική πορεία στον τομέα της επιστήμης, τι θα συμβουλεύατε τα νεαρά κορίτσια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και εμπνέονται από ανθρώπους σαν και εσάς? Και που θα συναντήσουν εμπόδια και που η ζωή και η σταδιοδρομία τους δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση. Βασικά είναι πολύ κρίσιμο να ξέρουν ότι δεν είναι μόνες τους. Δηλαδή δεν είναι μόνες που αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές που έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και τα έχουν καταφέρει. Θέλει επιμονή. Από τη στιγμή που υπάρχει επιμονή και στόχος σε αυτό που θα κάνουν, είναι σίγουρος ότι θα το καταφέρουν. Δεν υπάρχει λόγος να αποτύχουν. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό που λέω συνέχεια, επειδή ξέρετε, οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο αυστηρές από τους άντρες σε σχέση με τους άντρες. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, ας πούμε, αυτό που ξέρουν όλοι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αν υπάρχει μια θέση εργασίας, ένας άντρας, έτσι λένε, εάν πληρεί 1 από τα 10 κριτήρια θα κάνει αίτηση. Η γυναίκα, αν πληρεί 9 από τα 10, δεν θα κάνει αίτηση. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται λίγο περισσότερο να πιστεύουν στον εαυτό τους και να δοκιμάζουν ανεξερεύνητες περιοχές προκειμένου να καταφέρουν να διακριθούν σε αυτό που κάνουν. Μάλιστα, και με αυτή την προτροπή να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και με το καλό να τα ξαναπούμε, κυρία Ψηλάκη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε Εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν,